Σε το πακέτο με τα φυτά που παραγγείλαμε τώρα για να τα φυτέψουμε την άνοιξη. Για να δούμε, έχει την απόδειξη μέσα. Ωραία. Καλά αιθιοπική για ζανδοδέσια. Μια κάλα Πικάσο. Το κρίνο της Παναγίας. Όχι, αυτό δεν είναι το κρίνο της Παναγίας, συγγνώμη. Αυτό λέγεται Μιγκέ, δηλαδή τα δάκρυα της Παναγίας. Και έχει και καλό ριζώματα, βλέπω. Ήδη άρχισαν να δίνουνε. Εδώ η σακούλα. Ξεπετάγονται. Μια χαρά είναι. Ω, το κασελάκι. Θα σας δείξω τι έχει και στο κασελάκι. Ας δούμε τους βολβούς μας πρώτα. Lilium Satisfaction. Δύο βολβοί. Και Lilium Lavon. Και Lilium Lavon. Δύο βολβοί και εδώ. Και έχουμε και το κασελάκι μας, αυτό το ωραίο. Το ωραίο το κασελάκι, για να δούμε από πού ανοίγει όμως και πώς. Από πώς ανοίγει και από πού. Λογικά, από εδώ. Για να τα ανοίξουμε. Ανοίξαμε και έχει μέσα το ρόδο της Ιεριχού, το φυτό της νεκρανάστασης. Αχ, με κασελάκι μέσα για αποθήκευση και με οδηγίες. Έχει και οδηγίες. Ωραία. Έχει και οδηγίες για το πώς ανοίγεται. Μια χαρά. Τι ωραίο. Πάμε να σας τα δείξω το παθετημένα τώρα. Αυτά τα φυτούλια δηλαδή θα φυτέψουμε για φέτος την άνοιξη του 2022. Το ρόδο της Ιεριχού. Την Κάνα Πικάσο. Κάλα Πικάσο, Lilium Lavon, Lilium Satisfaction και το δάκρυ της Παναγίας. Φοβερά. Αυτά, όταν θα έχουμε χρόνο, θα τα βάλουμε στις γλαστρούλες τους. Να είστε καλά. Καλή άνοιξη.